είμαι και λίγο συναισθηματική αυτές τις μέρες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους νοσηλευτές που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και τους ανθρώπους που με βοήθησαν. Έχω διαβάσει πάρα πολύ, όπως όλοι. Όμως υπήρξαν κάποια πράγματα στη ζωή μου που με βοήθησαν, όπως ας πούμε το να κάνει κάποιος μια λασίξη σε έναν άνθρωπο που δυσπνοεί, μέχρι να σηκωθώ εγώ από το κρεβάτι γιατί ένας άνθρωπος δυσπνοούσε. Και στο πρόσωπό σας πραγματικά ευχαριστώ, γιατί όλα τα πρακτικά πράγματα που έχω μάθει και με βοήθησαν στη ζωή μου, τα έχω μάθει από το νοσηλευτικό προσωπικό και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια ανταλλαγή όσον αφορά την προσφορά που μου δώσατε, όσο μπορέσω να το γυρίσω πίσω. Τη Λεμονιά στην Άρτα, την Άννα την Ψαρά εδώ, στο πρόσωπό σας, στη Γεωργία τη Μαθιού, στην Αγία Όλγα. Μακάρι να τα ακούσουν κάποια στιγμή και πραγματικά σας ευχαριστώ. Αφήνω τους συναισθηματισμούς. Είναι πολύ δύσκολο να παίρνω το βήμα μετά από την... Τώρα το κάνουμε χειρότερο. Είναι δύσκολο να παίρνω το βήμα μετά από τον κύριο Κούκο, που είναι εξαιρετικός ομιλητής, όπως είδατε, και πραγματικά θέλω πάρα πολύ να τον ευχαριστήσω γι' αυτό. Θα μιλήσουμε για κάτι που και ο συνάδελφος που είναι καρδιολόγος θα μου πει ότι δύσκολα το ξέρουμε. Οι αριθμίες είναι ένα δύσκολο κομμάτι της καρδιολογίας. Όχι αγαπημένο, οι ηλεκτροφυσιολόγοι είναι λίγοι στην Ελλάδα, είναι αυτοί που ασχολούνται με τις αριθμίες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Το πρόσωπο αυτό υπήρξε, τέλος πάντων πρέπει να τα πω αυτά. Να μιλήσουμε λοιπόν για τα βραχυκυκλώματα που παθαίνει η καρδιά. Είναι το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς οι αριθμίες. Τι σημαίνει αριθμία? Είναι διαταραχή του ηλεκτρικού συστήματος της καρδιάς. Η καρδιά έχει δύο συστήματα. Έχει ένα ηλεκτρικό και ένα υδραυλικό. Με το ηλεκτρικό ασχολείται η ηλεκτροφυσιολογία και την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Και με το υδραυλικό είναι αυτό που ακούτε στη φανιογραφία, αιμοδυναμικό, ξεβουλώνω με τα αγγεία κτλ. Δεν έχουμε πρόβλημα στα ηλεκτρικά συστήματα. Είναι λοιπόν διαταραχή της συχνότητας, γρήγορα-αργά, διαταραχή του ρυθμού. Κανονικό, μη κανονικό. Διαταραχή στη γέννηση του ερεθίσματο, από πού ξεκινάει το ερέθισμα. Διαταραχή στη μετάδοση του ερεθίσματο, αν πηγαίνει κανονικά τον δρόμο του. Και το πόσο γρήγορο είναι. Η φυσιολογική συχνότητα πώ είναι, 60 με 100, με άριστη το 90. Υπερκυλιακή, ό,τι σημαίνει. Τώρα την ανατομία φαντάζομαι ότι θυμόμαστε. Πώ δείχνει κάτι εδώ, εκεί. Εδώ. Υπερκυλίε. Κοιλίες, κόλποι και κοιλίες. Ό,τι προέρχεται από πάνω είναι υπερκυλιακή ταχυκαρδία, ό,τι προέρχεται από κάτω θεωρητικά είναι από τις κοιλίες κοιλιακή ταχυκαρδία. Αυτό εδώ είναι μια φλεβοκομβική ταχυκαρδία. Φλεβόκομος είναι το κομμάτι εκείνο στο οποίο παράγεται το ερέθισμα, ένα συσσωμάτωμα στον αριστερό κόλπο και από εκεί αρχίζει και προβάλλεται από τότε που πριν γεννηθούμε. Όταν μένει έγκυος μια γυναίκα, είναι συνήθως επαναλαμβάνεται αυτό. Όταν μένει έγκυος μια γυναίκα, στις δύο εβδομάδες της λένε να πας να κάνεις ένα ντόπλερ να ακούσει το έμβριο. Και τι κάνει το έμβριο? Πάει, βάζει τον ντόπλερ ο γιατρός επάνω και ακούει. Γιατί κάνει έτσι? Γιατί χρειάζεται αυτό το πραγματάκι σε δύο εβδομάδες να γίνει διπλάσιο του μεγέθους του. Άρα ο μεταβολισμός του είναι τεράστιος. Άρα δεν πάει με 60 σφίξεις. Αν το μωρό έχει 60 σφίξεις, είναι δυσφορικό. Δεν είναι καλό. Θα πρέπει να έχει 150. Και το έμβριο ακόμα μεγαλύτερα. Άρα λοιπόν αυτό εδώ είναι μια φλεβοκομβική ταχυκαρδία. Θα σας πω πώς θα αναγνωρίζουμε μετά. Άλλη υπερκυλιακή. Κορπική μαρμαριγή. Η ακανόνιστη, άριθμη ταχυκαρδία με στενά QRS. Και από κάτω, κολπικός πτερυγισμός. Θα σας τα πω και πιο κάτω. Έχει κάτι πραγματάκια που λέγονται πριονοτά P. Και είναι τακτικό αυτό. Δεν έχει τόσο μεγάλη αριθμία. Εδώ είναι πώς παράγεται το ερέθισμα. Ο φλεβόκομβος στο δεξιό κόλπο. Είπα πριν αριστερό, συγγνώμη. Παράγεται στο δεξιό κόλπο. Κατεβαίνει στον κολποκυλιακό κόμβο. Είναι στο κουρκινιέ, εντάξει, και φτάνει και εκφορτίζει όλη την καρδιά. Τις κοιλιακές ταχυκαρδίες έχουμε, τη μονόμορφη και τη πολύμορφη. Θα σας τα δείξω και σε σχήματα. Που είναι στην, αυτό το από κάτω λέγεται το σάδε που άγκα δίνει συστροφή των κορυφών στα γαλλικά. Θα σας το δείξω, είναι σαν να έχεις πάρει το καρδιογράφημα και το έχει στρίψει σαν σερπαντίνα και πάνε τα πάνω κάτω. Και η κοιλιακή μαρμαριγή, αυτό το εντελώς άριθμο, αυτό που περιέγραψε πριν ο κύριος Κούκος, που έχουμε μια εντελώς ακανόνιστη μορφή στο καρδιογράφημα. Ό,τι του φανεί, είπε συγκεκριμένα. Νάτα. Θες να μας πεις. Κοιλιακές ταχυκαρδίες όλες αυτές. Μονόμορφη, βλέπετε ότι έχει αυτά τα βουναλάκια που είπε πριν ο Μάρκος. Επίσης, εδώ μέσα κάνει, αυτό είναι το Σαρδεποά, βλέπετε ότι ανεβοκατεβαίνει, είναι σαν να έχω πάρει εκεί το καρδιογράφημα να το έχω κολλήσει σαν σερπαντίνα και να το έχω στρίψει και εδώ είναι μια κοιλιακή ταχυκαρδία. Συγγνώμη. Μια κοιλιακή ταχυκαρδία. Αυτό το εντελώς άριθμο πραγματάκι το οποίο θέλει. Τι! Μπράβο.
βραδιαριθμίες. Δεν έχουμε μόνο γρήγορες, έχουμε και λιγότερες φύξεις. Φλεβοκομική βραδικαρδία, πρώτου βαθμού, δεύτερου βαθμού, τρίτου βαθμού, σας τα έχω μετά πιο κάτω. Υπάρχει περίπτωση να έχω και γρήγορα και αργά ταυτόχρονα? Βεβαίως υπάρχει. Είναι αυτό που λέμε τάχυ βράδυ, αυτό που παλιότερα λέγαμε, η Ξάινου σύνδρομο. Δηλαδή, πάσχει ο φλεβόκομος και μία τα βγάζει γρήγορα, μία τα βγάζει αργά. Και πολλοί άνθρωποι έρχονται με αυτό το καρδιογράφημα που είναι και γρήγορο και αργό μαζί. Τι μπορεί να έχω σαν παθοφυσιολογικό μηχανισμό κάτω από μια βραδικαρδία? Και αυτό έχει σχέση με το τι πρέπει να κάνω. Εντάξει. Στον ύπνο μας είμαστε πιο αργοί. Όποιος έχει βάλει χόλτερ στη ζωή του, πάρα πολύ μπορεί να έχετε βάλει. Σας είπα να σημειώσετε τις ώρες του ύπνου. Γιατί αλλιώς θα αξιολογήσω τις 50 σφίξεις όταν κοιμάμαι και αλλιώς θα αξιολογήσω τις 50 σφίξεις όταν τρέχω να πάρω το λεωφορείο. Γιατί στη μία περίπτωση θα λιποθυμήσω, στην άλλη θα είμαι ξαπλωμένος. Ένα κατώτερο έμφραγμα, όταν ο άρρωστος παίρνει β' αναστολής. Β' αναστολής υπάρχουν και στα κολλήρια, γι' αυτό σας ρωτάνε τι φάρμακα παίρνει ο άρρωστος. Αναστολής ασβεστίου, δακτυλίτιδα, διγκόξιν. Οι υπερθυροειδικοί πάνε πιο γρήγορα, οι άνθρωποι που έχουν πιο αργά, η υποθερμική πιο αργά, η υπερκαλιεμία, η αυξημένη ενδοκράνια πίεση. Κάποιοι από εδώ μέσα είναι από τη μονάδα και ξέρουν ότι όταν αυξάνεται ή πάνε να εγκολιάσει ο άρρωστος, κάνει βραδικαρδία. Ή μπλοκ στην αγωγή του ερεθίσματος, όπως είναι το κατώτερο έμφραγμα, οι νόσες όταν γίνονται από κάποιες λοιμώξεις στην καρδιά ή όταν έχουν περάσει εμφράγματα ή άρρωστοι, υπερκαλιεμία, η β' αναστολής, αναστολής αλευσίδου κτλ. Και η τελευταία εδώ, η νόσες του Λάιμ, είναι για να σας εντυπωσιάσω, είναι λοιμώξη από... Έτσι. Είναι από ένα μικρόβιο, από τα τσιμπούρια που κάνει ένα στόχο γύρω-γύρω και σαν αποτέλεσμα στην καρδιά έχει να κάνει πλήρη κολποκυλιακό αποκλεισμό, οι διαταραχές της αγωγής. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό καρδιογράφημα. Τι διακρίνω? Μετράω το QRS, κοιτάω τα RR. Αν το QRS είναι κάτω από 0, θα φαντάζομαι το ξέρουμε, έτσι, P, QRS, T και U είναι ένα κυματάκι μετά. QRS, κάτω από 12 στενό QRS. Πάνω από 0,12 σεκόντ, ευρύ QRS. 0,04 το κάθε τετραγωνάκι. Και έτσι υπολογίζουμε. Πάνω από 3 δηλαδή τετραγωνάκια αρχίζει και ευρύνεται το QRS. Και κοιτάμε τις RR. Έχετε δει τους καρδιολόγους που παίρνουν κάτι χαρακάκια ή κάτι χαρτάκια εκεί συνήθως από τα αέρια και το βάζουν το ένα δίπλα στα άλλο. Τι κοιτάνε? Τίποτα. Φλακίες, νομίζω ότι κάνει γιατρός. Κοιτάνε αν είναι ίσες οι αποστάσεις. Ίσες, όχι ίσες. Ίσες οι αποστάσεις μεταξύ του RR και του P. Λοιπόν, πώς διακρίνω τις ταχυαρυθμίες? Διακρίνω βάσει αυτών των δύο πραγμάτων που είπαμε. Αν έχει στενό QRS και ρυθμικό RR, αν είναι στενό QRS και άριθμο το RR. Κάνω μία παρένθεση. Θα μου πείτε μήπως μας λες πολλά πράγματα. Όχι, γιατί τα monitor συνήθως εμείς τα ακούμε. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει πιο αγχωτικό πράγμα από το... Έτσι δεν είναι. Άρα πρέπει να πας να δεις εκείνη την ώρα πώς φαίνεται, αν και δεν φαίνεται ξεκάθαρα από το μόνιτρο, δεν διακρίνουμε πάντα από το μόνιτρο, πρέπει να κάνουμε καρδιογράφημα εκείνη την ώρα. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν αυτό το πράγμα το οποίο ακούμε να είναι γρήγορο, τι γρήγορο είναι, γιατί έχει διαφορά στο πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Όταν έχουμε στενό QRS και ρυθμικό RR, είμαστε λίγο καλύτερα. Είναι φλεβοκομική ταχυκαρδία, είναι κολπικές ταχυκαρδίες, είναι κάτι άλλο. Όταν έχουμε στενό QRS, αλλά άριθμα. Μοιάζουν να είναι κολπική μαρμαρική, κολπικός πυραγισμός. Δεν θέλω να χαθούμε στις διαγνώσεις, γιατί δεν είναι αυτό ο στόχος μας. Όταν έχουμε ευρύ QRS, αρχίζει ο γιατρός και έχει ταχυκαρδία. Γιατί αν είναι ευρύ και ρυθμικό, μπορεί να είναι μια κοιλιακή ταχυκαρδία μονόμορφη ή κάτι άλλο που μπορεί να είναι καλύτερο, αλλά εμείς θα το αντιμετωπίζουμε ως το κακό σενάριο, γιατί εκεί θα σωθεί ο άρρωστος. Και αν είναι πια ευρύ και άριθμο, τότε θα σκεφτόμαστε αυτό εδώ το πραγματάκι, που είναι μια πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία, που είναι νεκρός δηλαδή ο άρρωστος ή κοντεύει. Αλλά μπορεί να είναι και κάτι άλλο που επίσης δεν ενδιαφέρει μας. Χειρότερο απ' όλα, τούτο εδώ. Κοιλιακή μαρμαργή που θέλει. Είχε ένα βαριό καθηγητή ο κύριος Κούκος, τον είχα και εγώ και έλεγε «Σερσέ λεπέ», το θυμάστε, κύριε Κούκο. Λοιπόν, άρα αυτό που θα μας διακρίνει, παρόλο που δεν έχει καμία σημασία, όπως σας είπε και ο Μάρκος, όταν βλέπεις μόνο κάτι άριθμα «Πε», είπε συγκεκριμένα client και δεν θέλω να το μεταδώσω. Όμως εμάς μας βοηθάει πάρα πολύ για να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε. Αν είναι τα πε θετικά στη 2 και αρνητικά στην αβέρνη, είναι φλεβοκομική ταχυκαρδία. Αν είναι αρνητικά στη 2, θετικά στην αβέρνη. Δεν σας ενδιαφέρει, τα πριονοτά θα σας τα δείξω. Και αν τα πε ακολουθούν τα QRS, τότε μιλάμε για
AVNRT ή AVRT. Όλα αυτά έχουν σημασία για το τι θα κάνω μετά. Στενό ή ευρυτοκιο αρές. Πώς σας φαίνεται, στενό. Ρυθμικό ή άριθμο. Από εδώ μέχρι εδώ, από εδώ μέχρι εδώ, από εδώ μέχρι εδώ. Ή εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ, από εδώ μέχρι εδώ. Ρυθμικό ή άριθμο. Ρυθμικό. Άρα είμαστε λίγο καλά, νομίζω. Εντάξει. Θέλω να μην σας αγχώνουν ούτε τα μόνο τα δεύτερα. Και γενικά ακουμπάμε, ακούμε, φτιάχνουμε, κάνουμε πάρα πράγματα στον άρρωστο. Άρα στενό και ρυθμικό. Ή κολπική, ή φλεβοκομβική ταχυκαρδία, ή AVNRT, ή κολπικός περιγυσμός. Δίνω. Μπορώ να δώσω. Τι θα σας ζητηθεί, λοιπόν. Εκεί είναι η ετοιμότητα. Υγρά. Άρα θέλω φλέβα στον άρρωστο. Μανούβρες του βαγωτονικές, bungle maneuvers που λένε. Μάλαξη καροτιδικού, δοκιμασία βαλσάλβα, ανάστροφο βαλσάλβα, το οποίο είναι να έχω τον άρρωστο καθιστό, να φυσήξει. Ξέρει κανείς βαλσάλβα πώς να το κάνει. Φυσάει ο άρρωστος μέσα σε κάτι, συνήθως σε μια δεκάρα σύριγγα, για να αυξήσει τις ενδοκυλιακές πιέσεις, να πιέσει το πνευμονογαστρικό, να κάνει ένα reset και κανονικά στο καινούριο που έχει βγει είναι να, του σηκώσω, να τον ξαπλώσω και να του σηκώσω τα πόδια πάνω. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνο στο ένα. Θέλει ομάδα. Αδενοσύνη. 6 μιλιγκράμ, 9 μιλιγκράμ, 9 μιλιγκράμ. Έχουν φύγει τώρα αυτά. Βέβαια, μπορεί να πας κατευθείαν 12-12 και να ανατάξεις την ταχυκαρδία. Β' αναστολής. Η ενδοφλέβη β' αναστολής είναι η εσμολόλη. Μπρεβιμπλοκ, εσμοκάρτ, όπως τα ξέρετε. Και αυτά τα δίνουμε περισσότερο γιατί μπορούμε να τα αναστρέψουμε. Μπορούμε δηλαδή εύκολα στα 9 λεπτά, αυτό φεύγει από την κυκλοφορία. Αναστολής ασβεστίου ή όταν φτάσουν πια τα πράγματα να δυσκολέψουν, κάνουμε καρδιομετατροπή. Που τότε, ποιο είναι το φάρμακό μας στην καρδιομετατροπή? Ρεύμα. Αυτό το είπα γιατί συνέχεια είναι το φάρμακο. Το ρεύμα είναι φάρμακο και μάλιστα είναι το φτηνότερο φάρμακο. Και όπως θα δείτε, η κολπική μαρμαριγή πρόσφατης έναρξης, στα κράτη έξω που κοιτάνε πάρα πολύ το κόστος, δίνουν το φτηνότερο φάρμακο. Που το φτηνότερο φάρμακο είναι το ρεύμα. Λοιπόν, στενό και ουαρές και άριθμο RR. Κολπική μαρμαριγή, πτεριγισμός με εναλλασσόμενο, εστιακή ταχυκαρδία, πολυεστιακή. Πότε, συνήθως όταν είμαι σε τμήμα που οι άρρωστοι έχουν ήδη υποκείμενη οργανική νόσο. Αν δουλεύω στο καρδιολογικό ή στο πνευμονολογικό. Ή στο θαρακοχειρουργικό. Κολπική μαρμαριγή. Κοιτάξτε λίγο τη διαφορά της κολπικής μαρμαριγής με τον κολπικό πτεριγισμό από κάτω. Υπάρχουν παιδάκια που θα έλεγε και ο Κούκος. Υπάρχουν δηλαδή μικρές εκφορτήσεις των κόλπων. Δεν έχουν όμως αυτή τη ρυθμικότητα, γιατί είναι τελείως άλλο το κύκλωμα. Το ένα είναι μακροκύκλωμα, το άλλο είναι εκφορτήσεις στις πνευμονικές φλέβες, μη σας απασχολούν αυτά, αλλά είναι η διαφορά εμφανής. Αυτό έχει μία ρυθμικότητα, έχει αυτά τα πριονοτάπε, ενώ το πάνω είναι τελείως irregular, irregular, κάπως έτσι το λένε, ότι είναι εντελώς άριθμο το καρδιογράφημα. Τι δίνω όταν έχω στενό και ωραίες και τι ρυθμικό? Ρυθμικό. Πάλι για το τι πρέπει να έχω. Πρέπει να έχω πρόσβαση λοιπόν στον άρρωστο. Πρέπει να έχω φλέβα, να λειτουργούν οι φλέβες, πρέπει να ελέγχεται αυτό. Πάλι μπορεί να κάνω μάλαξη του αρατουδικού, πάλι μπορώ να δώσω β' αναστολής, πάλι μπορώ να φτάσω στο ρεύμα. Αυτό τι είναι? Στενό ή ευρυτοκιο αρές? Στενό. Ρυθμικό ή άριθμο? Είναι μία. Άψογη. Τι κάνω όταν πρωτεμφανίζεται, όταν τον βλέπει ο γιατρός και λέει ότι εγώ πρέπει αυτή την κολπική μαρμαριγή να την ανατάξω? Έχω τρεις δρόμους. Τρία πράγματα πρέπει να κάνω. Να ελέγξω το ρυθμό του, να ελέγξω το συχνότητά του, κυρίως να ελέγξω το ρυθμό του και να δώσω αντιπυκτικά. Οι άρρωστοι με κολπική μαρμαριγή δεν πεθαίνουν από την καρδιά τους, πεθαίνουν από εγκεφαλικό. Αμοιοδαρώνει, πόσοι? 5 αμπούλες σε 250 με 800 ml την ώρα. Όχι, υπάρχει τέτοιο. Μία σε μια 20. Όχι. 150 μιλιγκράμμ που είναι μια αμπούλα στα 30 λεπτά ενδοφλεβίως. 360 μιλιγκράμμ στις επόμενες 6 ώρες. 540 ώστε να φτάσουμε συνολικά στα 900 στις επόμενες 18. 18 και 6, 24. Άρα 900 μιλιγκράμμ στο πρώτο 24 ώρο. Δεν δίνω ποτέ πάνω από 2,2 γραμμάρια
Και πόσο κάνει αυτό για να αποβληθεί? 40 μέρες. Και προσοχή, γιατί κάνει τοξικότητα σε θυροειδή, σε μάτια, σε δέρμα, στους πνεύμονες, κάνει νόσεις. Προπαφενών είναι το ρυθμονόρμ, που λέμε pill in the pocket. Δηλαδή αυτό δεν θα απασχολήσει κυρίως ενδονοσοκομιακά το προσωπικό, θα απασχολήσει η αμοιοδαρώνη. Νοσηλευτικά τι πρέπει να έχει η αμοιοδαρώνη? Καλή φλέβα. Γιατί η αμοιοδαρώνη καίει τις φλέβες, όπως και το κάλλιο. Πώς αλλιώς κάνω ένα rate control? Με β' αναστολής, με αναστολής ασβεστίου, με δακτυλίτιδα και φυσικά με αμοιοδαρώνη. Τη δακτυλίτιδα θα τη δίνατε εσείς? Αν σας έλεγα να κάνετε μισή την κόξη σε έναν άρρωστο, θα τη δίνατε? Δεν ακούω πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι θα τη δίνατε, αρκεί να σας το έγραφα. Σωστά. Και γενικά η συμβουλή μου είναι προφορικά φάρμακα μόνο όταν έχουμε ανακοπές και τέτοια. Εντάξει, καλύτερα όλα τα φάρμακα να είναι γραμμένα. Ποτέ εκ του τηλεφώνου μέχρι να έρθω. Κάντου κάτι μέχρι να έρθω. Εντάξει. Λοιπόν, ευρύ και αρές και ρυθμικό καρδιογράφημα. Ρυθμικό αρά. Τι είναι? Η κοιλιακή μαρμαργή μονόμορφη, η υπερκοιλιακή με μπλοκ, η αντιδρομική ευεναρτή. Δεν σας νοιάζει, το αντιμετωπίζουμε σαν το χειρότερο σενάριο όλων. Δηλαδή, σαν να είναι κοιλιακή, κοιλιακή ταχυκαρδία. Η κοιλιακή ταχυκαρδία είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι κάποιες ενδείξεις ζωής, έχει σου δίνει το χρόνο να επαναφέρεις τον άρρωστο, πλην όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθει και κυρίως πρέπει να έχεις ψυχραιμία για να το αντιμετωπίσεις. Και κυρίως αυτό που θέλω, αλλά θα τα πούμε καλύτερα στο hands-on, είναι ότι θέλουμε να έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα και όχι να το κοιτάμε. Δηλαδή το πιο σημαντικό πράγμα όταν είναι ένας άρρωστος έτσι είναι να του βάλουμε ένα μόνιτορ, ας πούμε, για να ξέρω το μπούσουλά μου, τι θα γίνει παρακάτω. Διαφορές της κοιλιακής από την υπερκοιλιακή αφορούν κυρίως το εύρος του QRS, αν υπάρχει δραστηριότητα των κόλπων, αν υπάρχει δεξής άξονα στο καρδιογράφημα, αλλά εμάς θα μας κατευθύνουν και αυτά τα δύο πραγματάκια. Αν έχω ιστορικό προηγούμενης καρδιοπάθειας, αν είμαι σε ένα καρδιολογικό τμήμα και έχω έναν άρρωστο που καταραίει και ξέρω ότι έχει περάσει πρόσφατα ένα έμφραγμα και έχει ένα ευρύ QRS στο καρδιογράφημα ή τον συνδέεται σε ένα μόνιτορ, δεν θα είναι αντιδρομική ευεναρτή. Μπορεί και να είναι, αλλά συνήθως θα είναι η κοιλιακή ταχυκαρδία. Και αν η ηλικία του είναι συνήθως πάνω από 35, αυτό έχει πέσει βέβαια, να ξέρετε. Και με διάφορα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά και παίρνουν οι άνθρωποι, έχει πέσει πολύ. Άρα, αυτό πρέπει να το πάρουμε σπίτι μας. Όλες οι ταχυκαρδίες με ευρέα και QRS αντιμετωπίζονται ως κοιλιακές μέχρι να αποδείξω το ανάποδο, μέχρι να αποδείξω ότι δεν ήταν. Άρα, λοιπόν, επεμβαίνω στον άρρωστο όταν βλέπω ευρύ και QRS σαν να είναι κοιλιακή ταχυκαρδία. Έγινε πρόσφατα αυτό. Λοιπόν, βρήκε ο RS άριθμο. Πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία, αυτό που σας είπα, το Σαρδεπουάν. Και διάφορα άλλα πραγματάκια, κυρίως κοιλιακή μαρμαργή. Δίνω μαγνήσιο, διορθώνω κάλιο, ελέγχω τα φάρμακα, αλλά κυρίως ρεύμα. Βραδικαρδίες. Να πάμε στο άλλο κεφάλαιο. Έχω πάντα ΠΕ μετά από κάθε QRS. Και πώς είναι το PR? Αυτή είναι μια φλεβοκομβική βραδικαρδία. Είναι δηλαδή ένας άρρωστος ή μη άρρωστος, ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει χαμηλότερες από 60 σφίξεις. Ο ρυθμός του είναι ρυθμικός και πριν από κάθε QRS έχω ακριβώς το ίδιο PE. Το PR είναι από 0,12 μέχρι 0,20 και το QRS κάτω από 0,12. Του βαθμού κολποκυλιακός αποκλεισμός. Τι είναι αυτό που θα μεταβληθεί? Αυτό εδώ το πραγματάκι. Η απόσταση μεταξύ του PE και του QR. Άρα, εδώ έχω ένα πρώτου βαθμού κολποκυλιακό αποκλεισμό, διευρυσμένο λοιπόν το PEA. Δευτέρου βαθμού κολποκυλιακός αποκλεισμός. Το είχα πει και στην προηγούμενη ομιλία. Οι Αμερικανοί έχουν μνημονικούς κανόνες για να τους βελτιώνουν. Longer, longer drop, have a beacon, bock, λένε στα αγγλικά. Εντάξει, για να τους ταιριάζει με το... Άρα, έχει και παρατείνεται, αφήστε να το βρω εδώ, από εδώ μέχρι εδώ έχει αυτό το διάστημα. Φαίνεται καθόλου? Φαίνεται. Από εδώ μέχρι εδώ έχει αυτό το διάστημα. Από εδώ μέχρι εδώ έχει λίγο μεγαλύτερο. Από εδώ μέχρι εδώ ακόμα μεγαλύτερο.
Και στο τέλος ένα χάνεται. Πάμε να το δούμε εδώ κάτω. Μεγαλώνει, 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 μεγαλώνει. Να το. Έχει. Όχι. Ξανά πάλι. Αυτό, 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 αυτό χάνεται. Αυτό είναι το Βέκεμπαχ που ακούτε. Δευτέρου, Κούμπιτς 2. Εδώ έχουμε σταθερά πράγματα μέχρι που ένα χάνεται. Ας πάμε να το δούμε εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ σταθερά. Εδώ ήρθε το ΠΕ. Τίποτα. Θα πάει σπίτι του. Όχι. Θα του βάλουμε κάτι, θα σας το δείξω έξω. Για να το πάμε. Αυτό είναι το πρόσωπο του θηρίου. Αυτό εδώ είναι ένας πλήρης κολποκυλιακός αποκλεισμός. Δηλαδή, αλλού τα ΠΕ. Να ένα ΠΕ εδώ, να ένα ΠΕ εδώ. Να ένα ΠΕ εδώ που δεν έχει τίποτα, να άλλο ένα ΠΕ εδώ που μετά δεν έχω τίποτα. Εδώ έχω ένα ΠΕ και μετά ακολουθεί αυτό. Άλλο ένα ΠΕ ξεκάθαρο. Με ίσο διάστημα μεταξύ των RR, αλλά το ένα με το άλλο δεν έχει καμία συνοχή. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα έχει και κάτι εδώ που θέλω να μου το πείτε τι είναι αυτό. Ανάσπαση του ΕΣΤΕ. Δηλαδή αυτό είναι ένα κατώτερο έμφραγμα, αν δείτε 2-3 φουτ, έτσι. Ένα κατώτερο έμφραγμα που επειδή ξεκινάει το ερέθισμα και παράγεται από εκεί, έχει πεθάνει μέσα σε εισαγωγικά ο κόμβος, πετάει άσχετα και χρειάζεται οπωσδήποτε και βηματοδότη και αιμοδυναμικό μαζί. Συνδέονται λοιπόν αυτά τα δύο κομμάτια της καρδιάς, δεν είναι το ένα εξαρτητό από τα άλλα. Σας τα έχω λίγο μαζεμένα, όποιος θέλει να την κρατήσει την ομιλία. Και τι κάνω. Φλέβα θέλω. Μπορώ να κάνω ατροπίνη, επινεφρίνη. Επινεφρίνη είναι η αδρεναλίνη. Έτσι. Και το αδρεναλίνη είναι το επινεφρίνη, μου επιτρέπετε γιατί έχω μια μανία με τα φιλολογικά, είναι πάνω από τα νεφρά. Άντε, όχι πόρτας, άντε από τα νεφρά, ρίναλ. Άρα, ατροπίνη, επινεφρίνη ή βηματοδότηση. Εμείς μπορούμε να βηματοδοτήσουμε στον όροφο. Μπράβο. Πριν από χρόνια δεν μπορούσαμε. Γιατί δεν είχαμε τα κατάλληλα εργαλεία. Προσοχή στην υπερκαλλιεμία. Καμιά φορά έχουμε αναστρέψιμα πράγματα. Τι δίνω, γλυκονικό ασβέστιο, άρα εγώ χρειάζομαι να ξέρω πού είναι το ασβέστιο, γλυκόζι και ινσουλίνη, αερολίν, λασίξ και υπερδοσολογία των β' αναστολέων, δηλαδή όταν κάποιος παίρνει πολύ β' αναστολέα, μπορεί να μην παίρνει πολύ, μπορεί να μην μεταβολίζει πολύ, δηλαδή να έχω έναν άρρωστο που σιγά σιγά κάνει νεφρική ανεπάρκεια στον όροφο και είναι υπό β' αναστολής και μπορεί και το κράτησε. Γλυκαγόνο. Αν έχω δηλητηρίαση, έτσι το λένε, από αναστολής διάβλων ασβεστίου, δίνω ασβέστιο. Αν έχω από δακτυλίτιδα, δίνω DigiBind, γιατί αυτό πρέπει να το ενώσω με κάτι για να μπορέσω να το αποβάλω. Δεν ξέρω αν έχετε στο ψυγείο σας DigiBind. Και αν έχω νόσο του λέμου, σας είπα ότι είναι από αυτό που είναι στα τσιμπούρια, τότε δίνω αντιβιωτικά. Τους καρδιακούς ρυθμούς ανακοπής θα τους περάσω γρήγορα γιατί τους είπατε και πριν. Απεινιδώσιμη ρυθμή, κοιλιακή μαρμαργή, κοιλιακή ταχυκαρδία. Μία απεινιδώσιμη ρυθμή, η ασυστολία και η άσφυγμη κοιλιακή δραστηριότητα. Και τον αλγόριθμο του κάρπα το είπατε. Δύο πραγματάκια. Γιατί στο μονοφασικό, αυτή την ερώτηση που την κάνω συνέχεια, γιατί στο μονοφασικό δίνουμε 360 και στο διφασικό 270. Και δεν δίνουμε πάλι. Γιατί. Η διφασική είναι αποτελεσματικότερη, γι' αυτό και τους έχουμε αντικαταστήσει. Έχουν μικρότερα ποσοστά υποτροπής και χρειάζονται χαμηλότερη ενέργεια, δηλαδή το σοκ με τα 150 τζάουλ αρχικά και μετά 360, γιατί κάνουν αυτό εδώ που είναι θέμα φυσικής, δίνουν το ρεύμα και προς τις δύο μεριές. Εμείς βάζουμε λοιπόν και δίνουμε το ρεύμα από τη μια μεριά στην άλλη, με τους διφασικούς, ουσιαστικά είναι τακ-τακ προς τα πίσω. Δηλαδή το κύκλωμα που κλείνει ο διφασικός είναι προς τις δύο μεριές. Σας έχω φέρει έναν έξω, θα πούμε πολύ περισσότερα εκεί. Αυτό που θέλω να σας πω από βήματος είναι ότι ό,τι εργαλείο έχουμε εδώ μέσα δεν χαλάει. Πρέπει ή αν χαλάσει μπορούμε να το φτιάξουμε. Πρέπει να εξοικειωθούμε, όπως με τα κινητά μας. Όταν πρωτοπήραμε το κινητό, πατάγαμε ένα-ένα τα κουμπάκια και μετά από 6 μήνες ξέραμε να κάνουμε διάφορα. Άρα, ερώτηση 1 που είναι η τουαλέτα, ερώτηση 2 που είναι το εστιατόριο, ενώ ερώτηση 3... που είναι ο απεινιδωτής και παίζω με τον απεινιδωτή. Τον ανοίγω, τον κλείνω, θα σας τα δείξω έξω. Αυτό εδώ το πραγματάκι κάνει 6.000 και έχει επάνω παπάδες. Μπορεί να κάνει απεινίδωση, μπορεί να σας δείξει καρδιογράφημα, μπορεί να σας δείξει
ό,τι θέλετε, πιέσεις, πράγματα, θάματα και, και τα monitor προς Θεού. Δηλαδή και το monitor, άμα δείτε τι έχει επάνω, μα γι' αυτό και κάνουν τόσο. Δεν είναι ένας καρδιογράφος, δεν είναι ένα παλμικό οξύμετρο. Αυτά είναι πολύ εύκολο. Το παλμικό οξύμετρο κάνει 20 ευρώ σε χοντρική τιμή και ο καρδιογράφος 600 ευρώ. Γιατί αυτό αντί να κάνει 620 κάνει 6.000. Γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να με βοηθήσουν απευθυντικά. Με ρώτησε πριν μια κυρία. Μπορούμε να τα βάλουμε. Άλλο ένα πράγμα το οποίο μπορώ να σας πω, αλλά δεν είναι γραμμένο πουθενά, είναι ότι οι καρδιολόγοι και γενικά οι ανακοπές δουλεύουμε στο στήθος του αρρώστου. Καλό λοιπόν είναι το στήθος του ασθενούς να είναι γυμνό για να μπορούμε να παρεμβάλλουμε. Αν έχει πάνω 3 πατσάκια, 2 κουτάλες και τον, τον εξωτερικό απεινιδωτή που μας τον έφερε το ΕΚΑΒ, ανάθεμα και αν βρείτε εδώ πάνω κάτι να δουλέψετε. Υπάρχει λοιπόν ένα μυστικό. Πρώτον, τα πατσάκια μπορείτε να βάζετε στην πλάτη και δεν μετακινούνται και εύκολα γιατί δεν τα κουνάει κανείς. Δεξί-αριστερό και εδώ. Μην με κοιτάει μια συνάδελφος. Μπορείτε δηλαδή να τα βάζετε εδώ, στους ώμους των ασθενών, όπως βάζετε και τα. Γιατί τι είναι, τα άκρα είναι ουσιαστικά, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. Ή όταν θα φορέσετε αυτά τα αυτοκόλλητα που όλοι πρέπει να ξέρετε που είναι και όλοι να ξέρετε ότι συνδέονται με τον απεινιδωτή, μπορείτε ή να τα βάλετε έτσι όπως πρέπει και μάλιστα αυτά τα αυτοκόλλητα που έχουν μίσει λένε από πάνω, αυτό να το βάζετε δεξιά, κάτω από την κλίδα. Και αυτό να πιάνει, ο λόγος είναι να πιάνουν μέσα λίγο τους κόλπους, να μπορέσουν να απεινιδώσουν λίγο τους κόλπους. Ή προστιοπίσθεια. Σηκώνουμε λίγο τον άρρωστο, το κολλάμε πίσω και το άλλο εδώ μπροστά. Έτσι θα είναι λοιπόν. Ένα θα είναι μπροστά και το άλλο πίσω. Καρδιομετατροπή λέγεται αυτό. Καρδιομετατροπή λοιπόν είναι και αυτό ρεύμα, είναι θεραπεία ταχυαριθμιών. Πότε? Αυτό είναι το θέμα. Όταν ο άρρωστος είναι ζωντανός. Δεν έχει νόημα να κάνω καρδιομετατροπή όταν ο άρρωστος είναι νεκρός. Τότε κάνω τι όταν ο άρρωστος είναι νεκρός? Κάρπα. Όταν ο άρρωστος όμως είναι μη σταθερός, ασταθής. Και τι σημαίνει ασταθής? Αυτά. Ασταθής σημαίνει όταν έχω πίεση χαμηλότερη από 90, άρα πρέπει να μετρήσω την πίεση. Όταν αλλάζει το mental status, όταν είναι συγχυτικός, διεγερτικός και κυρίως είναι διεγερτική δυστυχώς, κυρίως δεν είναι σταθερή, κουνιούνται, χτυπιούνται. Όταν έχω πάνω από 150 σφίξεις ή όταν πια ο ασθενής λέει πονάω. Έτσι, ή έχω αυτό εδώ που λέγεται ανεπάρκεια και πώς εκδηλώνεται αυτό κλινικά, με δύσπνοια κυρίως. Ή πόνο ή δύσπνοια σαν πνευμονικά ειδήματα. Τι κάνω τότε? Δίνω ρεύμα. Πώς? Συγχρονισμένα. Θα σας τα δείξω έξω. Πόσο ρεύμα βάζω? Μιλήσω ο Διευθυντής της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και για παιδιά. Η απάντηση είναι ότι και σε εμάς το ρεύμα πάει με τα κιλά. Δηλαδή γύρω στα 200, γιατί είναι φάρμακο, γύρω στα 250, έτσι περίπου, να το πούμε, σε έναν άρρωστο 80 κιλά, είναι 3,8-24. Τόσο δίνω και στα παιδιά. Σε κάτω του ενός έτους, 2-3 τζάουλ ανά κιλό. Εδώ, 3 τζάουλ ανά κιλό. Γι' αυτό πάμε στο 250-270 ή 360, που πια πάμε στα 5 και ξεφεύγουμε. Θα σας τα πω έξω καλύτερα, απλά σας τα έχω μήπως θέλετε την ομιλία. Πόσα τζάουλ δίνουμε για να κάνουμε τι? Κοιτάξτε τη διαφορά μεταξύ του μονοφασικού και του διφασικού. Έχει σημασία, γιατί δεν θέλω να κάνω βλάβη. Κάθε φορά που δίνω ρεύμα, κάνω το χάος, το συγχρονίζω. Θυμάστε που έχουμε κάτι ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν ένα κουμπάκι που πρέπει να βάλεις συνδετήρα μέσα και να κάνεις το reset. Στα παλιά κομπιουτεράκια. Έχει ένα αυτό που λέει reset. Βάλει ένα συνδετηράκι μέσα, βάλει ένα αυτό και αυτό κάνει το ρεύμα. Εκεί που υπάρχει ένα χάος, παπ, του δίνει ένα σοκ για να μπορέσει να οργανωθεί. Και γι' αυτό δεν σε ενδιαφέρει μετά τι κάνει, γιατί εσύ το έχεις αποδιοργανώσει, του δώσει σοκ τέτοιο και εσύ εκείνη την ώρα πρέπει να κάνεις κυκλοφορία. Γι' αυτό μετά το ρεύμα κάνω. Ποιες είναι οι διαφορές λοιπόν μεταξύ της απεινίδωσης και της καρδιομετατροπής? Η απεινίδωση δεν είναι συγχρονισμένη, πρέπει να έχεις καρδιακή ανακοπή, δίνεις περισσότερα τζάουλς και δεν κάνεις escalation. Ενώ, βέβαια, αυτό μπορείς και να το αλλάξεις. Δηλαδή, μπορείς να ξεκινήσεις με 250 και να φτάσεις στη 70. Ενώ στην καρδιομετατροπή είσαι συγχρονισμένος πάνω στο ΑΡ. Θα σας πω γιατί πρέπει να είναι ο άρρωστος με ταχυκαρδία
περί αρέστ, δηλαδή λίγο πριν τις ανακοπής, γιατί αυτό μας το λέει αυτό, ότι είναι μη σταθερός. Ας σταθείς ο άρρωστος, δίνεις χαμηλότερη ενέργεια και μπορείς να κάνεις τις καλές σου. Να τες οι δυο διαφορές. Αυτός εδώ είναι για καρδιομετατροπή, αυτός εδώ, αυτός είναι ζωντανός και αυτός είναι νεκρός. Γι' αυτό είναι και τα χέρια του κάτω. Κοιτάξτε και κάτι ακόμα, το οποίο εμείς δεν το έχουμε συνηθίσει, αλλά θα έρθει γρήγορα και θα σας πω και κάτι άλλο που μου τρώει το στόμα, να το πω. Λοιπόν, καταρχάς εδώ παίρνουμε συνένεση. Εδώ δεν μπορεί να μας δώσει συνένεση. Αν και καλό είναι να μιλήσουμε σε κάποιον μάρτυρα συγγενή ότι τι πρόκειται να γίνει και τι γίνεται. Και η διαφορά είναι ότι εδώ έχω συγχρονισμένη καρδιομετατροπή με χαμηλότερα τζάουλς, εδώ σύγχρονη με υψηλότερα. Πάμε λίγο σε αυτό που μου είπατε τώρα πια γίνεται. Να βηματοδοτήσουμε τον άρρωστο εξωτερικά. Πώς θα το κάνω αυτό? Θα βάλω τα ηλεκτρόδια, θα σας τα δείξω έξω. Είτε μπροστά, όπως σας είπα, πάλι με το τέτοιο, με τα αυτοκόλλητα. Θα βάλω την ζητούμενη συχνότητα, όχι στις 60 που λέει αυτό. Εμείς θέλουμε πάντα να βηματοδοτούμε λίγο υψηλότερα, για συγκεκριμένους λόγους, είναι καρδιολογικό, γύρω στο 90 με 100. Και μπορώ αυτό να το φτιάξω. Και μετά θα βάλω και το output, που είναι 2 μιλιαμπέρ πάνω από τη δόση την οποία χρειάζεται να κάνουμε. Ξεκινάμε. Μνημονικά σας το λέω, στα 35-40 μιλιαμπέρ. Αυτό, αν δείτε, χτυπάει λίγο το στήθος του ασθενούς. Εγώ κοιτάω το monitor για να δω αν έχει κάνει capture, για να δω αν τελικά τον βηματοδοτεί, και μετά μειώνω στο σημείο που θα είναι ανοιχτό από τον άρρωστο. Αυτά. Απορίες. Τίποτα. Όλα κατάλαβα.